Με αρκετά θετικά νέα, επιστρέφει η αποστολή τη Περιφέρεια Υπήρου του Δήμου Ιωαννητών και των φορέων και παραγόντων που συμμετέχουν στο ταξίδι στην Κύπρο από τι αρχέ τη εβδομάδα. Ένα ταξίδι για το οποίο υπήρχαν εδώ και καιρό υψηλέ προσδοκίε, κυρίω λόγω τη καλή προετοιμασία. Η αποστολή των τοπικών φορέων και παραγόντων φέρνει τουλάχιστον μια οριστικοποιημένη συμφωνία για την εκτέλεση απευθεία πτήσεων από τη Λάρνακα στα Γιάννενα με την Κυπριακή Αεροπορική Εταιρεία του, με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2018. Η σχετική επιβεβαίωση δόθηκε από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, που μίλησε σε κυπριακά μέσα ενημέρωση για την ενίσχυση των τουριστικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Κύπρου με την απευθεία αεροπορική σύνδεση να αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα τη προσπάθεια. Ο Δήμαρχο τόνισε πω η προσπάθεια κρατά αρκετά χρόνια, πλέον όμω έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλε συνθήκε με την αναβάθμιση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων και τι επιτυχημένε πρώτε πτήσει τσάρτερ από το εξωτερικό το καλοκαίρι. Έτσι, ανακοίνωσε δημόσια τη συμφωνία με την Κυπριακή Αεροπορική Εταιρεία Του, που θα αρχίσει να εκτελεί. Προγραμματισμένε πτήσει δύο φορέ την εβδομάδα από τη Λάρνακα στα Ιωάννινα και αντιστρόφω από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, έγιναν και επαφέ με άλλε αεροπορικέ εταιρείε που επίση έχουν εκδηλώσει θεωρητικό ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται το άνοιγμα μια νέα αγορά μετά από αυτήν του Ισραήλ πριν από λίγε ημέρε. Η αρχική σκέψη μάλιστα που υπήρχε από την αεροπορική εταιρεία και είχε ζητηθεί η σχετική διαβεβαίωση από τους τοπικούς παράγοντες ήταν οι πτήσει να ξεκινήσουν αν είναι εφικτό την περίοδο των Χριστουγέννων. Επειδή όμω δεν διαφαίνεται άμεση λύση στο θέμα τη τροφοδοσία καυσίμων, ώστε να είναι εφικτέ οι πτήσει και ο ανεφοδιασμό των αεροσκαφών πριν τα Χριστούγεννα, η έναρξη τη συνεργασία και των πρώτων πτήσεων προσδιορίστηκε για το Φεβρουάριο. Ο Δήμαρχος της Πόλης επισήμανε πως εκτό από το τουριστικό σκέλος που μπορεί να προκαλέσει ένα νέο ρεύμα επισκεψιμότητα προς τα Γιάννανα, οι πτήσεις μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς και εξαιτίας της παρουσίας εκατοντάδων Κυπρίων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, αλλά και επίσης πολλών φοιτητών από την Ήπειρο σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.